Ακούτε τα podcast του 902.gr. Γεια χαρά σε όλους και καλή χρονιά, με δύναμη και αισιοδοξία. Στο προηγούμενο podcast που ήταν το πρώτο μέρος της ανασκόπησής μας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσιάσαμε όσο πιο συνοπτικά μπορούσαμε το πώς εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς θα δείξουμε με ποιον τρόπο η εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέδια του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών επεκτείνεται πολύ πέρα από την Ουκρανία, αλλά και το πώς αυτή η επικίνδυνη πολιτική επιλογή έχει τη στήριξη, για να το πούμε όσο πιο κομψά γίνεται, και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή η απόλυτη ταύτιση καταγράφηκε το 2022 σε μια σειρά γεγονότα στη Βουλή, όσο και σε ψηφοφορίες κρίσιμων νομοσχεδίων και διεθνών συμφωνιών. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου τον περασμένο Οκτώβρη. Οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, με Καϊλή, και του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν τότε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξήσουν μαζικά τη στρατιωτική βοήθεια προς το καθεστώς Ζελένσκι. Σημείωση. Ακόμα και σήμερα ψάχνουμε στα μέσα ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ μία είδηση σχετικά με αυτό το ψήφισμα, αλλά είδηση δεν βρίσκουμε. Οι υπογραφές και οι ψήφοι βέβαια μένουν, όπως και τοποθετήσεις περί υποχρέωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Όχι στο πλαίσιο αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά μονομερώς. Πού αλλού όμως φάνηκε η πλήρη ταύτιση Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Είμαστε στις 7 Απριλίου του 2022. Είναι η μέρα που είναι προγραμματισμένη η ομιλία του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βουλή. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί πολλές μέρες πριν τη συνεδρίαση και δεν συμμετέχει σε αυτήν την άθλια φιέστα. Θυμόμαστε όλοι ότι αυτή η παροδία που είδαμε από τις οθόνες μας ήταν ουσιαστικά ένα προσχεδιασμένο πλυντήριο για την αντιλαϊκή κυβέρνηση της Ουκρανίας. Το ΚΚΕ λοιπόν και με αυτή του τη στάση έκανε πράξη το σύνθημα «Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών». Τα υπόλοιπα κόμματα, πριν το διάγγελμα Ζελένσκι, εξηγούσαν πόσο σημαντική είναι η διαδικασία και ξέπλαιναν την αντιδραστική κυβέρνηση. Τελικά, βρέθηκαν μέσα στη Βουλή να ακούνε τον Ζελένσκι και τους ναζιστές εγκληματίες του τάγματος Αζόφ. Με το που τελείωσε η διαδικασία και αφού όλοι μαζί καταχειροκρότησαν τον Ζελένσκι και τους ναζιστές εγκληματίες του Αζόφ, στη συνέχεια έκαναν τους ανήξερους για το πώς βρέθηκαν οι Ναζί να μιλάνε στην Ελληνική Βουλή. Χειροκρότημα ζήτησαν οι Αμερικάνοι για το ΝΑΤΟ. Χειροκρότημα έδωσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις, να μου το θυμηθείς. Κι αν ο αγαπητός μας Φέδωνας Γεωργίτσης άξιζε να το ξυρίσει το μουστάκι για ολόκληρη ζωή λάσκαρη, τι να πούμε για Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έκαναν κόντρα ξούρα και έβαλαν τα καλά τους για να γίνουν ακροατήριο στους δολοφόνους ναζιστές. Από την αρχή του Ιμπεριαλιστικού Πολέμου στην Ουκρανία, ένα από τα σημεία που θίχτηκαν σε ελληνικά και ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης από αρκετούς αναλυτές ήταν το εξής. Η επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα σύνορα της Ρωσίας έριχνε λάδι στη φωτιά του πολέμου. Και αυτό γιατί, από την άλλη, το κατεστημένο της καπιταλιστικής Ρωσίας επεδίωκε να πατήσει πόδι στις ίδιες περιοχές με το ΝΑΤΟ για να αναβαθμίσει τη θέση του. Και όπου μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια. Ορισμένες τέτοιες χλιαρές βέβαια τοποθετήσεις θα μπορούσε να βρει κανείς ακόμα και σε ομιλίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, όταν σφίγγουν τα γάλατα, ακόμα και αυτοί οι χλιαροί προβληματισμοί μπαίνουν στην άκρη. Τι εννοούμε? Ακούστε. Στις 15 Σεπτεμβρίου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, σε πλήρη σύμπνοια, ψήφισαν στην Ολομέλεια της Βουλής τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Ψήφισαν δηλαδή την περαιτέρω ανάπτυξη του ΝΑΤΟ ακόμα και στα σύνορα με τη Ρωσία. Ψήφισαν την ενίσχυση αυτής της συμμαχίας των πολέμων και επεμβάσεων, προσθέτοντας κι άλλη έφλεκτη ύλη στις εξελίξεις που προμηνύουν ένταση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη η Ρωσία με την Κίνα. Το ΚΚΕ ανέδειξε στη Βουλή ακριβώς αυτούς τους κινδύνους. Καταψήφισε τα πρωτόκολλα ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, όπως άλλωστε κάνει σε κάθε σχετική ψηφοφορία. Ας σταθούμε όμως εδώ σε ένα ωραίο παραπολιτικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχάς, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά. Αυτό ήταν άλλωστε το βασικό περιεχόμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το παραπολιτικό είναι πολύ ωραίο και διασκεδαστικό. Λίγες μέρες μετά το ναι του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε ένα βαθιστόχαστο κείμενο στελεχών του, στο οποίο εμφανίζονταν προβληματισμένοι με τη στάση του κόμματός τους.
Βέβαια, αυτοί που δήλωναν προβληματισμένοι είχαν ψηφίσει ναι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά ποιος νοιάζεται, θα πείτε. Μάλιστα, στην επιστολή τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήριζαν τη συγκεκριμένη επέκταση του ΝΑΤΟ κακή, ενώ την επέκταση του ΝΑΤΟ με την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας τη χαρακτήριζαν καλή. Λογικά, η Βόρεια Μακεδονία μπήκε σε άλλο ΝΑΤΟ. Κυριολεκτικά για γέλια. Αν όμως είναι αποκαλυπτικά τα όσα ψηφίζουν από κοινού η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, εξίσου αποκαλυπτικά είναι και το από ποια σκοπιά καταψηφίζουν ορισμένες διεθνείς συμφωνίες. Προσέξτε λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την κατάπτυστη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιολόγησε το όχι με ένα ηχηρό ναι στην πολιτική της εμπλοκής της Ελλάδας στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς. Για μια στιγμή, ΣΥΡΙΖΑ, ένα όχι που ήταν ναι. Κάτι μας θυμίζει αυτό, αλλά ας μην το πιάσουμε τώρα, είναι θέμα για άλλο επεισόδιο. Συνεχίζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε λοιπόν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και όπως φάνηκε από τη συζήτηση στη Βουλή αλλά και από τις δηλώσεις τελεχών εκείνη την περίοδο, η ψήφος του είχε να κάνει με το ότι η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύτηκε αρκετά ανταλλάγματα. Τη σφοδρή διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ με την Ολοαμερικανική Συμφωνία μας την εξήγησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης. Κοιτάξτε, η αντίρρηση του κόμματος αντιπολίτευσης δεν είναι στην ίδια τη συμφωνία. Είναι στο γεγονός ότι δίνουμε τη συμφωνία χωρίς να διαπραγματευτούμε κάποια ωφέλη για την Ελλάδα. Η συμφωνία σε συμφωνία, το περισσότερο μέρος της ουσιαστικά το είχαμε κάνει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα κι εγώ είχα παίξει πολύ σημαντικό. Τώρα που μας τα έκανε στα λιράκια ναύαρχε, τώρα τα καταλάβαμε. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι πως ο λαός μας όταν ακούει για ανταλλάγματα θα πρέπει να κουμπώνεται. Γιατί στο όνομα των ανταλλαγμάτων μπλέξαμε στο παρελθόν στις μεγαλύτερες τραγωδίες. Από τη Μικρασιατική καταστροφή ως την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και από τη συμμετοχή σε στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων έως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε τώρα λίγο νωρίτερα. Το ημερολόγιο γράφει 16 Μαρτίου 2022. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν από κοινού τη στρατιωτική συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλη μια συμφωνία που παρέκαμψε τις μεγάλες κουβέντες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δυτικό πολιτισμό κτλ. Γιατί προείχαν οι business και οι επενδύσεις. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία έχει πιο καλούς όρους, έχει πιο καλά ανταλλάγματα. Έχει ρήτρα αμοιβαιότητας στη συνδρομή αντιμετώπισης επίθεσης. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Αν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεχθούν επίθεση από το Ιράν ή από το Κατάρ, η Ελλάδα θα στείλει στρατό 5.000 χιλιόμετρα μακριά. Εκείνα δις ανταλλάγματα. Και μας λένε, εντάξει, μην το τραβάτε τόσο, δεν θα χρειαστεί να στείλουμε, έτσι είναι οι συμφωνίες. Βέβαια, έχουμε ήδη στείλει το αντιπυραυλικό σύστημα Patriot λίγο πιο δίπλα στη Σαουδική Αραβία για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με το Ιράν. Και δεν φτάνουν αυτά. Θέλεις και άλλα ανταλλάγματα. Ωραία. Η συμφωνία προβλέπει ακόμα το δικαίωμα μια χώρα να στέλνει και να εγκαθιστά στρατεύματα στην επικράτεια της άλλης. Δηλαδή, δεν μας έφταναν οι αμερικάνικες βάσεις, τώρα θα πάρουν σειρά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισαν τη συγκεκριμένη συμφωνία επειδή έγιναν όλοι μαζί φιλοάραβες σε μια νύχτα. Ψήφισαν επειδή η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και πέραν αυτού απέναντι στο Ιράν, στην Κίνα και άλλα ημπεριαλιστικά κέντρα. Και σε αυτά τα σχέδια συμφωνούν όλοι τους, γιατί συμφωνούν πρώτα-πρώτα στο βασικό, στην αναβάθμιση της θέσης της ελληνικής αστικής τάξης, που μέσα και από τέτοιες συμφωνίες παίρνει τα πραγματικά ανταλλάγματα, δηλαδή μερίδιο από τα κέρδη. Η αλήθεια είναι ότι η σύμπλευση την οποία περιγράψαμε παραπάνω δεν είναι ούτε προσωρινή ούτε καινούρια. Την έχει περιγράψει με σαφήνεια αρκετά χρόνια πριν, το 2019, ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα? Ότι καλώς είμαστε στο ΝΑΤΟ, καλώς έχουμε αυτή τη συμμαχία, καλώς στηρίζουμε τον άξονα με το Ισραήλ, καλώς κάνουμε αυτή την πορεία που κάνουμε και σε αυτά συμφωνούμε και οι τρεις. Άρα αυτή η ευρύτερη συνένεση έχει επιτευχθεί. Όλα τα παραπάνω δεν τα αναφέραμε μόνο γιατί έγιναν. Τα αναφέραμε επίσης γιατί αυτές οι δεσμεύσεις απέναντι στην αστική τάξη της Ελλάδας και απέναντι στους ευρωατλαντικούς συμμάχους βρίσκονται ατόφιες στο πρόγραμμα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και με αυτό το πρόγραμμα διεκδικούν να παίξουν το δικό τους ρόλο στην όποια επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση συμμετάσχουν. Η απόρριψη αυτής της επικίνδυνης πολιτικής, ή πάλι για να σταματήσει η Ελλάδα να μπλέκεται στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, σημαίνει τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ και στους δρόμους και στις κάλπες.
γιατί το ΚΚΕ αποκαλύπτει και παλεύει ενάντια σε αυτά τα σχέδια. Γιατί το ΚΚΕ δεν έχει δεσμεύσεις ούτε στην ελίτ της χώρας, ούτε στους συμμάχους. Κλείνοντας, απλά σας προετοιμάζουμε ότι τα όσα αναφέραμε σήμερα αφορούν μόνο ένα μέρος από όσα ψήφισαν από κοινού και οι τρεις. Η λίστα είναι μεγάλη και όπως καταλαβαίνετε θα δώσουμε συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη λοιπόν σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Για να ενημερώνεστε για κάθε νέο επεισόδιο ακολουθήστε το κανάλι μας. Και μέχρι τότε, στο 902GR και το Ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.